Η ομάδα που παίρνει το... την πλακέτα είναι το δεύτερο γέλ Καμαντέρ. Για την ομάδα των αγοριών, το βραβείο ΕΦΑ αγωνίζεται για την επίδειξη άρση συμπεριφοράς και ύφους κατά τη διάρκεια των αγώνων του Final Four. Παίρνει η ομάδα του Εθνομάρχου Σκυπριανού Λεύκος. Εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητά μου παιδιά. Χαίρομαι γιατί έχω αυτή την ιδιαίτερη τιμή να είμαι σε αυτή τη στιγμή της βραβεύσεως. Αν η επιτυχία, παιδιά μου, αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών σας, το βραβείο που σας απονέμεται σήμερα αποτελεί τη δημόσια επιβεβαίωση της επιτυχίας σας. Σας συγχαίρω λοιπόν και εγώ τόσο για την επιτυχία σας, όσο και για την προσπάθειά σας. Γιατί η προσπάθεια είναι πιο σημαντική από την επιτυχία, διότι αποτελεί προϋπόθεσή της. Και εσείς οι αθλητές, από τα μαθητικά σας χρόνια, μαθαίνετε να προσπαθείτε. Μαθαίνετε να πειθαρχείτε στη ζωή σας. Μαθαίνετε να αγωνίζεστε για να βελτιώνεστε. Μαθαίνετε να θέτετε στόχους και να προσπαθείτε να τους κερδίσετε. Μαθαίνετε να χαίρεστε την ευγενή άμυνα. Μαθαίνετε να απολαμβάνετε την προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια σας γεμίζει με εμπειρίες που σας βοηθούν να εξελιχθείτε και να προαχθείτε και ως αθλητές και ως προσωπικότητες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά μου. Σε μια εποχή που πολλοί επιδιώκουν τις εύκολες λύσεις, που προτιμούν την απραξία από την προσπάθεια. Σε μια εποχή που η ευγενής άμυλα μετατρέπεται σε αθέμητο ανταγωνισμό. Εσείς δίνετε το υγιές παράδειγμα του αγωνίζεστε. Δίνεται το μάθημα ότι τίποτε καλό δεν κατακτάται χωρίς προσπάθεια και χωρίς αγώνα. Και είναι ένα μάθημα αυτό για τους συνομιλίκους σας, αλλά και για μας, τους μεγαλυτέρους. Κρατήστε αυτό το μάθημα για όλη σας τη ζωή. Συνεχίστε να αγωνίζεστε και να προσπαθείτε. Και η επιτυχία θα έρχεται όχι μόνο στους αθλητικούς αγώνες σας, αλλά και στη ζωή σας. Και αυτό σας το εύχομαι πατρικά με όλη μου την καρδιά και σας συγχαίρω εγκάρδια για την επιτυχία σας. Για τις δύο ομάδες τις οποίες ευράβευσα, επιτρέψτε μου να τους προσφέρω ένα βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει συμβουλές για νέους, τα οποία έγραψε ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Εγώ να τα καταθέσω εδώ. Παρακαλείτε για την απομονή ο σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής της Δημοκρατίας και της Πυρίας και του Ζώτης στο Χαρτί.
το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη απονέμεται στον Τσακουρίδη Χριστόφορο του δεύτερου Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το δεύτερο Γιάννη Καμαλερούς του Αστακορίσια. Παρακαλείται η εκπρόσωπο τη περιφέρεια ενώ τη αμαρτία κυρία Καστοροπούλου να ψυχάει και να απομονωθεί το κομμάτι. Η τέταρτη θέση στα αγόρια καταλαμβάνει η ομάδα του Εφημάρχου του Πεανίου και τη Ελλάδα. Παρακαλείται τη συνταγματά τη εκπρόσωπη τη πρώτη γραμματεία τη Ελληνική Συνταγματά τη Κύρου Τσαντόπουλου του Γιώργου. Στα κορίτσια καταλαμβάνει το Αιγαίο Κορυδαλού. Παρακαλούμε τον διευθυντή δευτεροβάθμιση της εκπαίδευσης Κοντάνης, κ. Σαββιδονίδη Κοσμά, να κάνει την απονομή. Στα αγόρια κατέλαβε το δεύτερο Υγεία Μουπηλέας. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βέρειας, κυρία Κόκα Ελέγκη.
Και η δεύτερη θέση στα κορίτσια καταλαμβάνει το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου. Παρακαλώ πολύ την εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, την κυρία Επιθεωρήτρια Φυσικής Αποδής, κυρία Χατζηστεφάνου Ελευθερία, να απομείνει τα... Παρακαλώ πολύ τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σημαντικής και τον διαμαντόπινο διευθυντή και την αδερφή. Την πρώτη θέση στα αγόρια καταλαμβάνει το δεύτερο πρότυπο πειραματικό Λύκειο Αθηνών. Παρακαλώ την εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Επισκεφμάτων, κυρία Παπαδοπούλου Μαρία, για την αφήνεια.
Θα ήθελα να καλέσω για την απονομή την ψυχή αυτής της διοργάνωσης, την διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθίας, κυρία Αναστασία Μαρίνα. Ακατεβαίνω!